Νωρίς ήλθε φέτος η ζέστη στη Λάρισα, νωρίς και οι κατσαρίδες. Όπως άλλωστε τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, έτσι και φέτος το φαινόμενο κατσαρίδες είναι έντονο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος διότι δεν προηγήθηκαν έντονοι χειμώνες. Το κακό όμως είναι όχι μόνο ο μεγάλος αριθμός, αλλά και ότι είναι υπτάμενες και εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης, σκορπώντας πολλές φορές τον πανικό σε παρέες που απολαμβάνουν ανέμελα το ποτό τους. Η ΔΕΗ υλοποιεί παρεμβάσεις για την καταπολέμηση παντός είδους ανεπιθύμητων εντόμων, κατσαρίδες κλπ. Στην πόλη της Λάρισας, μετά από διαγνωστική διαδικασία που εργατοποιείται ετησίως. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε προληπτικές ή κατασταλτικές εφαρμογές στα φρεώτια των δικτύων, ακαθάρτων ή ομβρίων της ΔΕΗ. Σε πλατείες και σε σημεία με ιδιαίτερη ιδιομορφία της πόλης. Το τηλέφωνο πάντως της ΔΕΗ χτυπάει καθημερινά από πολίτες που απευθυνούν έκκληση προκειμένου συνεργεία να ψεκάσουν τα φρεάτια. Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, τονίζει ότι η εξολόθρευσή τους γίνεται μόνο συντονισμένα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός των ψεκασμών της ΔΕΗ με απεντόμωση που θα πρέπει να κάνουν ιδιωτικά οι πολίτες. Διευκρινίζεται ότι οι ψεκασμοί των φρεατίων από τη ΔΕΙΑΛ δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της εμφάνισης κατσαρίδων, αν δεν γίνει από τους πολίτες συντονισμένη απεντόμηση των οικειών ή των καταστημάτων τους, όπου το πρόβλημα εμφάνισης κατσαριδών είναι έντονο. Άρα το βασικό είναι την ώρα που θα έρθει η ΔΕΙΑΛ που θα μας έχετε ειδοποιήσει να κάνετε και εσείς απεντόμωση στα σπίτια και στα καταστήματα. Οι συγκεκριμένες πάντως κατσαρίδες που εμφανίστηκαν στην πόλη ανήκουν στο μεγαλύτερο είδος που συναντούμε στο δυτικό κόσμο και θεωρείται από τα πιο γρήγορα έντομα στον κόσμο.